απαγόρευση των απολύσεων για το διάστημα που θα διαρκεί η οικονομική κρίση, καθώς και ποινές για τους εργοδότες που επιβάλλουν υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών υπό την απειλή της απόλυσης, προτείνει μεταξύ άλλων σε υπόμνημα που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό η ΓΕΣΕΕ. Παράλληλα, στο υπόμνημά της, η ΓΕΣΕΕ ζητά προστασία των δανειοληπτών με πρόσθετα ουσιαστικά μέτρα, καθώς και τη συνεπή και συστηματική χρηματοδότηση του κράτους προς τα ταμεία υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, ανέβρεση νέων πόρων από το κράτος και από την αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Είναι λογικό η ΓΕΣΕΕ, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, να προτείνει την παύση των απολύσεων. Δυστυχώς, σε συνάντηση που είχε η ΓΕΣΕΕ χθες με τον Πρωθυπουργό, στα ερωτήματα που θέσανε, και όχι μόνο η ΓΕΣΕΕ, ήταν και άλλοι κοινωνικοί φορείς και παραγωγικές τάξεις, δεν έδωσε απάντηση πουθενά. Ούτε για τις συλλογικές συμβάσεις, ούτε για το συνταξιδοτικό, ούτε για το ασφαλιστικό, τίποτε απολύτως. Όσον αφορά τις απολύσεις, πραγματικά υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα και ζητάνε στήριξη. Από τη στιγμή που θα έχουν τη στήριξη την οικονομική μέσω ΤΕΜΠΕ, ή ξέρω εγώ ποιοι άλλοι φορείς είναι που θα τους χρηματοδοτήσουν, θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρώς η απόλυση. Όσοι δεν έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχουν εταιρείες, βιομηχανίες, όπως θέλετε πέστε τις, εργοδοτικές οργανώσεις που έχουν κερδοφορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βιομηχανίες, όχι οργανώσεις, αυτοί θα πρέπει να βγάλουν από τα αποθέματά τους και να πληρώνουν. Γιατί το διάστημα που είχαν 40 χρόνια κερδοφορία δεν δίνανε τίποτε περισσότερο στους εργαζόμενους και δεν μπορεί τώρα με τον ερχομό της κρίσης το πρώτο που θέλει να κάνει να απολύσει. Θα πρέπει να απαγορεύονται. Οπότε είναι για να σταματήσουν οι απολύσεις, δύο λόγοι μπορεί να το επιβάλλουν αυτό. Πρώτον, όπου υπάρχει χρηματοδότηση επιχειρήσεων, να απαγορεύονται οι απολύσεις και όσοι έχουν κερδοφορία να συνεχίσουν και να τους κρατάνε. Αυτή είναι η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Παράλληλα, η ΓΕΣΕΕ ζητά να ενισχυθεί η προστασία των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφάλειας και επιμήκυση της διάρκειας καταβολής του. Θα πρέπει να λάβει την ευθύνη της η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή της κρίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος χωρίς εισόδημα. Ακόμη και αν χρειαστεί, που λέμε να μην γίνουν απολύσεις, ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν απολύσεις, θα πρέπει ο απολυόμενος να έχει ταμείο ανεργίας όσο διαρκεί η κρίση και όχι 4-5, γιατί το πολύ πας σε ένα χρόνο ταμείο ανεργίας. Θα πρέπει να έχει εισόδημα οπωσδήποτε. Εκτός από την απαγόρευση στους εργοδότες να απολύσουν και να θέτουν το προσωπικό σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, η ΓΕΣΕΕ ζητεί να ληφθούν μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους και τα αντίστοιχα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Μέτρα έντασης και έκτασης που θα επαναφέρουν τα εισοδήματά τους τουλάχιστον στην πριν την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου κατάσταση.